Καλώ τον Τέως Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο Βήμα. Ευτυχώς που μου είπαν ότι είναι αυτό το εμπόδιο εδώ και το λέω και για τους άλλους που θα έρθουν, μη σκοντάψει κανένας και μας σβήσει το συνέδριο. Όχι, αστείευουμε βέβαια. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, φίλε πρόεδρε του συνεδρίου μας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα μπράβο, όπως το νιώθω, στον Γενικό Γραμματέα Παύλο Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Μπρατάκο, τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη για την εξαίρετη διοργάνωση αυτού του καταπληκτικού συνεδρίου, που σημειολογικά, κύριε Πρόεδρε, στέλνει ένα μήνυμα γενικότερο για το πώς αντιλαμβανόμαστε και αλλάζουμε την Ελλάδα. Πρώτα άλλαξε το κόμμα και παράλληλα αλλάζει και η πατρίδα μας. Δεν σας κρύβω ότι είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ, μαζί σας και κοντά σας, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την πατρίδα μας, την κοινωνία και την παράταξή μας. Σε μια συγκυρία που η Νέα Δημοκρατία, κάτω από την ηγεσία του Προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει την ιστορική ευθύνη να οδηγήσει την Ελλάδα με ασφάλεια, σιγουριά, ενότητα στην επόμενη μέρα μιας γενικευμένης κρίσεως και παγκόσμιας ανησυχίας και αβεβαιότητας. Εμπνέει όλους μας σήμερα εδώ, αλλά και στην πρώτη γραμμή της συλλογικής μας προσπάθειας, των ακούραστων αγωνιστών της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτους τους δυναμικούς νέους μας, των οποίων το σφρίγος, η καθαρότητα σκέψης και η ζωτική ορμή δίνουν ενέργεια και προοπτική στο χρέος και τον αγώνα όλων μας. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, στο φετινό μας συνέδριο συμπίπτουν με να είναι σε εξέλιξη κοσμογονικές αλλαγές στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παράνομη εισβολή του καθεστώτος Πούτιν στην Ουκρανία, κάνω μια διευκρίνηση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Ρωσία του Πούτιν, απειλεί τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας και ήδη έχει αλλάξει δραστικά τα παγκόσμια γεωπολιτικά δεδομένα. Καταπατεί κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας. Πυροδοτεί ανθρωπινιστική κρίση και νέες προσφυγικές ροές. Προκαλεί βαθιά ενεργειακή κρίση με συνέπεια την έκρηξη των τιμών σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα παρατεταμένης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Σε αυτή τη σύγκρουση, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, ανάμεσα στο δίκαιο και τη στρατιωτική ισχύ, ανάμεσα στην ομή βία και το διάλογο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ξεκάθαρο, ευθύ και έντιμο τρόπο που σπανίζει στην εποχή μας, έθεσε την Ελλάδα από την πρώτη κιόλας στιγμή στην πλευρά του δικαίου, στην πλευρά της διεθνούς νομιμότητας και των ελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών και χωρών, με σκοπό να υπηρετηθεί η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα. Και βέβαια, το αναφέρετο δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση και τα όνειρά τους. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, ο κόσμος, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα είναι πλέον όπως πριν, όπως τον γνωρίσαμε, με τη σιγουριά της μεταπολεμικής εποχής, γιατί θυμίζω ότι είμαστε η μοναδική γενεά όλοι εδώ στην ιστορία του ανθρώπινου γένους που δεν ζήσαμε ποτέ τον πόλεμο. Γι' αυτό και πολύ πρόσφατα ο Σμιτ είπε ότι όσοι μιλάνε για πόλεμο, μιλάνε γιατί απλά
δεν τον έχουν ζήσει. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν, το ξέρουμε, είναι πολλοί. Με πρώτον εκείνον, να γυρίσουμε στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Και αυτό θα συμβεί εάν κυριαρχήσουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού, οι οποίες με τις απανωτές κρίσεις επανεμφανίστηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Το ζήσα ως επίτροπος για τη μετανάστευση και τα θέματα ασφαλείας και το είδα στην Ευρώπη τότε που τα πρώτα ανησυχητικά ερχόντουσαν μηνύματα από το μέλλον. Ανάχωμα σε αυτή τη νέα απειλή, οι πολιτικές δυνάμεις της ευθύνης. Και στην Ελλάδα, ο μόνος εγγυητής για να σταθεί η χώρα μας όρθια αυτούς τους δύσκολους καιρούς, για να προχωρήσει μπροστά με στρατηγικό σχεδιασμό, ενότητα και αυτοπεποίθηση, για να ενισχυθεί η κοινωνική μας συνοχή, είναι η Νέα Δημοκρατία, που με τη συνετή καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστά εγγύηση για τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και ενός ασφαλέστερου μέλλοντος. Το συνέδριο αυτό είναι ένας σταθμός, βεβαίως, για την ενίσχυση της παραταξής μας, την επικαιροποίηση των αξιών και των ιδεών μας και τη βαθύτερη σύνδεσή μας με την ελληνική κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός απέδειξαν άλλωστε σε αυτά τα 3 χρόνια διακυβέρνησης, δύσκολα χρόνια, ότι μπορούν να περνούν με ασφάλεια τις συμπληγάδες των απανωτών κρίσεων που δοκιμάζουν τις αντοχές του εθνικού μας συστήματος, των θεσμών και βέβαια του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Τα 3 αυτά χρόνια η Ελλάδα κρατήθηκε με αξιοπρέπεια, δυναμισμό και υψηλό αίσθημα πατριωτικής και κοινωνικής ευαισθησίας, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα. Και θυμίζω, μεταναστευτική κρίση, στον Εύρο, πανδημία, φυσικές καταστροφές, επιθετικότητα των γειτόνων, ενεργειακή κρίση και ακρίβεια. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε τα μεγάλα και περίπλοκα παγκόσμια και εθνικά ζητήματα κατά τρόπον αποτελεσματικό, προωθώντας βαθιές μεταρρυθμίσεις και μεγάλες τομές στην οικονομία και στο θεσμικό μας σύστημα. Και όλα αυτά, όπως είπα πριν, με σύνεση, σοβαρή ηγεσία και συνέπεια. Και σήμερα κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, προχωράμε μπροστά, ακυρώνοντας στα μάτια και τη συνείδηση του λαού μας τις ξεπερασμένες για την εποχή φωνές των δημαγωγών λαϊκιστών που συστηματικά και προκλητικά, θα έλεγα, όχι μονάχα αρνούνται να στηρίξουν την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, αλλά συνεχίζουν να δρούν με γνώμονα το μικροκομματικό τους πρόσκελο όφελος. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι καιροί άλλαξαν. Άλλαξαν οι κοινωνίες, αλλά δεν άλλαξαν οι ίδιοι. Μέσα σε μία 20ετία ξεπεράστηκαν οι ιδεολογικοί διαχωρισμοί και τη διαίρεση την διαδέχεται η ανάγκη για συνεννόηση και σύνθεση. Και εκεί είναι που πρώτοι οι πολίτες πήραν την πρωτοβουλία να συναντηθούν και να συνυπάρχουν και που πολλά πολιτικά κόμματα, εχμάλωτα των ξεπερασμένων στερεοτύπων τους, αρνούνται να το δεχτούν. Και αυτή είναι μία ακόμα μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, που χωρίς να απομακρύνεται από τις βασικές ιδεολογικές της αξίες και αρχές της μέρας μας, μετεξελίσσεται σε μία ευρύτερη, μεγαλύτερη παράταξη. Με ανοιχτές τις πόρτες για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, που στους κόλπους της βρίσκουν τους κοινούς μας τόπους, τον σεβασμό και την αναγνώριση των προσδοκιών τους και την εγγύηση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος. Και αυτό, θέλω να το σημειώσω αυτό, είναι προσωπικό επίτευγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έδεσε νέο περιεχόμενο, πνεύμα και αξία σε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Φίλες και φίλοι, αισθανόμαστε όλοι και μοιραζόμαστε τις δυσκολίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών στην καθημερινότητά μας, γιατί εκεί ανήκουμε και εμείς. Η ακρίβεια είναι δυσβάστακτη.
οι επιπτώσεις από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, οι αισθητές, το μέλλον ρευστό και αβέβαιο. Τα όνειρα των νέων ανθρώπων σκοτεινιάζουν μπροστά σε ένα απρόβλεπτο και αβέβαιο ορίζοντα. Και οι συνάνθρωποι μας, των μεγαλύτερων ηλικιών, που καθημερινά βιώνουν τις δυσκολίες, που φτάνουν ακόμα και στα όρια της επιβίωσης, με τις ισχνές συντάξεις που δεν ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες. Και βέβαια, η μεσαία τάξη, η πολύπαθη μεσαία τάξη, γονατίζει. Και εδώ ακριβώς η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να απαντήσει, θέτοντας και δίνοντας προτεραιότητα με πραγματική κοινωνική ευαισθησία στην στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Δίπλα λοιπόν, κοντά στον πολίτη, όπως λέει και το κεντρικό σύνθημά μας. Σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση με τα δημοσιονομικά δεδομένα γνωστά και κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες, οι προχθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έστειλαν τα πρώτα μηνύματα ανακούφισης. Και έρχονται και άλλα. Φίλες και φίλοι, αυτό που απαιτείται είναι η διασφάλιση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στο μέλλον. Και το γνωρίζουν αυτό οι Έλληνες πολίτες και θα το αποδείξουν όταν έρθει η ώρα στις εκλογές. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα καταφέρνει, όπως κατάφερε την ταχύτερη αποκλιμάκωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης από πολλές μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες και ισχυρότερες χώρες. Και τούτο γιατί η κυβέρνησή μας έδωσε προτεραιότητα στη στήριξη πάνω απ' όλα της μεσαίας τάξης και του κόσμου της εργασίας, των οικοκυρέων, των ανθρώπων της καθημερινής προσπάθειας. Στήριξε τις επιχειρήσεις, προστάτευσε τις θέσεις εργασίας, διασφάλισε την όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Πλέον, και το γνωρίζουμε, η ανάπτυξη κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Η ανεργία πέφτει. Ενώ η Ελλάδα έχει γίνει περιφερειακός προορισμός επενδύσεων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολυεθνικών κολοσσών. Φίλες και φίλοι, από το ξεκίνημά της, η Νέα Δημοκρατία είχε ως κεντρική αναφορά και στόχο την επίτευξη, την καλλιέργεια κουλτούρας εθνικής συνεννόησης, ενότητας και συνένεσης. Και δεν έχει ποτέ απομακρυνθεί πολλό δε μάλλον σήμερα από τη βασική της αυτή αρχή. Ωστόσο, οι προκλήσεις της νέας εποχής δεν σταματούν στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ελοχεύουν. Όπως είπε σήμερα στην αρχή, η γεωπολιτική σταθερότητα και η ισορροπία ισχύως στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο απειλούνται. Και όσο και αν αυτό φάνταζε αδιανόητο στους καιρούς μας, ο πόλεμος, ακόμα και με το ενδεχόμενο γενίκευσής του, χτυπάει την πόρτα μας με απρόβλεπτες συνέπειες και καταστροφικά αποτελέσματα. Η περιφερειακή ασφάλεια είναι πλέον προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και υπερβαίνει τα στερεότυπα συμβατικής εξωτερικής πολιτικής. Το τόξο αστάθειος εκτείνεται από την Τινησία μέχρι την Ουκρανία και μέσα στο περιβάλλον και στο κέντρο αυτού του τόξου η Ελλάδα. Η Ελλάδα συμβάλλει όμως πλέον με τη σταθερότητά της και τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην ευρύτερη γειτονιά μας, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο. Είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο όνομα της διεθνούς ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης, με ένα από τα ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα αμυντικά συστήματα και με μια συγκροτημένη στρατηγική, η οποία πέραν της βασικής της προτεραιότητας, που πάντα είναι η διασφάλιση της εθνικής μας ακεραιότητας και της προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είναι παρούσα
και στην πρώτη γραμμή της συλλογικής πολιτικής ασφάλειας του ευρωατλαντικού συστήματος, στο οποίο συνειδητά και στρατηγικά ανήκει. Και αυτόν τον ρόλο της τον αναγνωρίζουν πλέον όλοι. Φίλες και φίλοι, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να αφυπνίζεται στη γειτονιά μας το βαθύ κράτος της γειτονικής Τουρκίας, με απροκάλυπτη αμφισβήτηση ακόμα και της εθνικής μας κυριαρχίας, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Πολύ ορθά, ωστόσο, εμείς επιμένουμε σε έναν έντιμο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, διάλογο με τους γειτονές μας, ενώ παράλληλα η χώρα μας θωρακίζεται και διαθέτοντας, όπως είπα πριν, ένα από τα πιο αξιόπιστα και αποτελεσματικά αμυντικά συστήματα, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Εγώ προσωπικά δεν σας θίγω ότι δεν συμμερίζομαι την άποψη που πολλοί διατυπώνουν ότι η Ελλάδα απειλείται. Γιατί, όπως πολλές φορές έχω πει, όταν απειλείσαι φοβάσαι και όταν φοβάσαι ιτάσαι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται με τη συνετή πολιτική του την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Και παράλληλα με τις διεθνείς του πρωτοβουλίες και επαφές που με το κύρος του, πρέπει να σας πω, διαθέτει, ακυρώνει την επιθετικότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Συνάμα, εγκαθιστά, παρά τις δυσκολίες, ένα διεύλο συνεννόησης σε επίπεδο ηγεσιών των δύο χωρών, ο οποίος, όπως έχει αποδείξει η ιστορία πολλές φορές στο παρελθόν, έχει αποσοβήσει κινδύνους και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος. Βάση για αυτό, η έντιμη και η ειλικρινής διπλωματία. Δεν είναι οξύμορη η σχέση ανάμεσα στην ειλικρινία, την ετοιμότητα και τη διπλωματία. Είναι μια νέα αντίληψη που εμείς πλέον υιοθετούμε. Το κλειδί, ωστόσο, αγαπητέ μου Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, που θα ανοίξει την πόρτα σε μια καινούργια εποχή για ολόκληρη την περιοχή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι η επίλυση του κυπριακού ζητήματος και η επανένωση της Κύπρου μας. Σε αυτό είμαστε αταλάντευτοι. Αλλά, φίλε Πρόεδρε, μην ακούμε τις ακραίες φωνές είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε αλλού, που αυτό δεν το θέλουν και σε ένα μεγάλο βαθμό το υπονομεύουν. Πρέπει να αγωνιστούμε για να επανενωθεί το νησί, να ξαναβρει η Κύπρος τη θέση της στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και να γίνει ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία του ευρωατλαντικού συστήματος στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί, φίλες και φίλοι, από την ώρα που επιληφθεί το Κυπριακό, αρχίζει να λύνεται μια σειρά προβλημάτων με πρώτο εκείνο της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε στην Ελλάδα ένα καινούριο δρόμο. Αυτόν της θεσμικής ανασυγκρότησης, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής. Το κράτος ήλθε πλέον πιο κοντά στους πολίτες, το αισθάνεται η κοινωνία κάθε μέρα, οι οποίοι με τη σειρά τους εμπιστεύθηκαν ξανά τους θεσμούς, το πολιτικό μας σύστημα και, σε τελευταία ανάλυση, την ίδια την πολιτική. Η Ελλάδα ανέκτησε το κύρος της στα διεθνή περιβάλλοντα, στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθε, με εθνική αυτοπεποίθηση, την οποία εγγυάται μια δυναμικά ανερχόμενη οικονομία, ένας διεθνής ρόλος κύρους, θεμελιωμένος σε στρατηγικές συνεργασίες και σταθερές φιλίες, και με την προσήλωσή μας στις ευρωπαϊκές αξίες και το διεθνές δίκαιο. Ανέδειξε ξανά τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό του ρόλο. Και σήμερα, μπροστά στις νέες προκλήσεις, με διορατικότητα, με επίγνωση των παγκόσμιων προβλημάτων και των εθνικών προκλήσεων στις πραγματικές τους όμως διαστάσεις, και με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια και τον ειλικρινή διάλογο με την κοινωνία, η παράταξή μας προβάλλει ξανά ως ο μοναδικός ασφαλής οδηγός για την Ελλάδα στα αχαρτογράφητα νερά ενός ρευστού, αβέβαιου μέλλοντος. Η χώρα μας και ο λαός μας δοκιμάστηκαν και υπέφεραν. Από λαϊκίστικες και ιδεολειπτικές κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές. Η κρισιμότητα των περιστάσεων, παγκόσμιων και εθνικών, δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για άλλους πειραματισμούς και κυρίως για οπισθοδρόμηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, με αυτοπεποίθηση
και πατριωτική ευθύνη για να χαράξει μαζί με όλους τους Έλληνες, μαζί με κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά, ένα μέλλον ευημερίας, ανάπτυξης και πρόοδου. Με μια Ελλάδα στην πρωτοπορία των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, με την οικονομία μας ισχυρή και πιο εξωστρεφή από ποτέ, με μια κοινωνία συνεκτική και κυρίως ενωμένη, με ένα κράτος που σέβεται και διευκολύνει και βρίσκεται κοντά στον πολίτη, με μια πολιτεία που ακούει τη νέα γενιά και συνδιαμορφώνει το μέλλον της πατρίδας μαζί της, γιατί είναι το δικό τους μέλλον. Η κοινωνία μας εμπιστεύεται. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη με το μεγαλύτερο εύρος στην κοινωνία αλλά και στο πολιτικό φάσμα, το μπορεί. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, αγαπητέ Κυριάκο, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, σε αυτό το δύσκολο αγώνα που διεξάγουμε, δηλώνω στρατευμένος κοντά και μαζί σας στην πρώτη γραμμή, όπως και τότε στο ξεκίνημα πριν από 5 χρόνια, Κυριάκο, στο πλευρό σου, κοντά στον καθένα και στην κάθε μια από εσάς που δίνετε τον καθημερινό δύσκολο αγώνα για μια Ελλάδα με τους Έλληνες ενωμένους, μια Ελλάδα υπερήφανη, αξιοπρεπή, ισχυρή, ανθρώπινη, αξιοσέβαστη στην Ευρώπη και στον κόσμο, για μια νέα Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.